φίλοι και φίλες του Παλμποσεύ, σήμερα Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 και βρισκόμαστε στο Λύκειο της Εδιψού, το οποίο τελεί υποκατάληψη. Τα παιδιά βρίσκονται εδώ διότι ζητούν καθηγητές να καλύψουν τα κενά στο πρόγραμμά τους. Ποιοι καθηγητές λείπουν? Λείπουν οι καθηγητές στο σχολείο μας, της βιολογίας και της πληροφορικής. Φυσικό είναι ότι αν έρθει κάποιος βιολόγος θα μπορεί να διδάξει και χημεία, η οποία διδάσκεται στη χημεία κατεύθυνσης στην τρίτη λυκείου, γιατί τα παιδιά της θετικής θα ήταν πολύ άνισο να χάσουν δύο μαθήματα τα οποία εξετάζονται, και έτσι την έχουν καλύψει οι καθηγητές του σχολείου μας. Τα αιτήματά μας είναι η έλλειψη καθηγητών και μάλιστα πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων, πληροφορική και βιολογία. Είμαστε αγανακτισμένοι διότι έχουμε στείλει δύο έγγραφα, ένα εμείς και ένα ο Σύλλογος Γονεών και Δαιμόνων, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα οποία δεν απαντήθηκαν ποτέ. Και μόνο όταν δημοσιοποιήθηκαν αυτά τα έγγραφα, λάβαμε κάποιο είδους απάντηση από τον κύριο Καπενεκά στο ράδιο, στον κύριο Τσελικά. Έγγραφη απάντηση δηλαδή δεν είχατε στα αιτήματά σας. Όμως μας είχατε στείλει και δημοσιεύσαμε και μια επιστολή διαμαρτυρίας και καταγγελίας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, οι οποίοι είναι μαζί σας και ζητούν και αυτή την κάλυψη των κενών. Ούτε αυτή απαντήθηκε? Ούτε αυτή. Ποιο είναι το πλάνο για τις επόμενες μέρες? Κοιτάξτε, αύριο θα ξαναψηφίσουμε αν θα συνεχιστεί η κατάληψη ή όχι. Εμείς πάνω απ' όλα θέλουμε να έρθουν οι καθηγητές να διδαχθούν τα μαθήματά μας. Διότι στη δημόσια παιδεία λέμε πως υπάρχουν ίσες ευκαιρίες. Αυτή τη στιγμή εμείς καλούμαστε να ανταγωνιστούμε παιδιά τα οποία διδάσκονται αυτά τα μαθήματα από την πρώτη μέρα του σχολικού έτους. Ενώ εμείς δύο μήνες αργότερα δεν έχουμε καμία επαφή με αυτό το μάθημα στο σχολείο. Αυτή τη στιγμή όμως χάνετε και άλλα μαθήματα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως όμως αυτά τα μαθήματα θα αναπληρωθούν της κατεύθυνσης και δεν γίνεται. Πρέπει να βρεθεί κάποια λύση, χρυσή τομή, ώστε να έρθουν οι καθηγητές και να διδαχτούμε τα μαθήματα που θα μας βοηθήσουν στο να εισέλθουμε σε κάποιο ΑΕΗ ή ΤΕΗ. Άλλες χρονιές γινόταν η κάλυψη των κενών πιο σύντομα και φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που έχετε μείνει χωρίς καθηγητές? Πέρυσι έγινε το Δεκέμβρη. Εμείς θέλουμε να προλάβουμε αυτό το πράγμα, να μείνει το Δεκέμβρη, διότι το χαμένο έδαφος αναπληρώνεται πάρα πολύ δύσκολα και γι' αυτό κάνουμε αυτή την ενέργεια από τόσο νωρίς, ώστε να προλάβουμε κάποια διόρυση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εννοείται ότι τα μαθήματα τα οποία ξεκινούν από το Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα, με το που θα έρθουν οι καθηγητές και θα πληρωθούν τα κενά, δεν θα γίνονται επιπλέον ώρες, ώστε εσείς να χάσετε αυτό το χαμένο έδαφος, να κερδίσετε αυτό το χαμένο έδαφος? Βεβαίως και θα γίνονται. Θα διδαχτούμε σαν να είναι πρώτη μέρα, άσχετα αν έχουν περάσει δύο μήνες. Ευχαριστώ πολύ.